Όλοι γνωρίζουν ότι το φαγητό μπορεί να μας φτιάξει τη διάθεση. Αυτός είναι και ένας από τους κύριους λόγους που το βάρος του μέσου ανθρώπου στις κοινωνίες μας έχει ανέβει κατακόρυφα μόλις τις τελευταίες 2 με 3 δεκαετίες. Παρόλα αυτά η επίδραση που έχει η τροφή στη διάθεση εξαρτάται και από το τι ώρα τρώμε. Αυτό σημαίνει ότι τρώγοντας κάποιες ώρες η επίδραση στη διάθεσή μας είναι πολύ πιο θετική από ότι όταν τρώμε κάποιες άλλες ώρες. Και σήμερα θα το πούμε. Η απάντηση για την καλύτερη ώρα που θα πρέπει να φάμε βασίζεται σε μια μελέτη που έγινε στη Μασαχουσέτη της Αμερικής που χώρισαν τους συμμετέχοντες σε δύο ομάδες. Στη μία ομάδα η κατανάλωση τροφής ήταν κατά τη διάρκεια της ημέρας ενώ στην άλλη ομάδα η κατανάλωση της τροφής ήταν κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ο σκοπός της μελέτης ήταν να διαλευκάνουμε καλύτερα τη χρονοβιολογία της διατροφής, προσπαθώντας να βρούμε αν είναι καλύτερο να τρώμε τη μέρα ή τη νύχτα. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι τα άτομα τα οποία κατανάλωναν φαγητό τη νύχτα, δηλαδή μετά το απόγευμα, εμφάνιζαν 26% συχνότερα συμπτώματα κατάθλιψης και 16% συχνότερα άγχος. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιο θέλει να προστατεύσει την υγεία του, φροντίζοντά να πάσχει σπανιότερα από κατάθλιψη και να μειώσει τα επίπεδα άγχους του, πρέπει να φροντίζει τα γεύματά του να τελειώνουν το αργότερο μέχρι το απόγευμα. Ξέρω ότι αυτό δεν είναι πάντα εφικτό, γιατί έχουμε συνηθίσει το βραδινό γεύμα να είναι το μεγαλύτερο και το πιο πλούσιο σε θερμίδε, γιατί είναι η ώρα που οι περισσότεροι άνθρωποι επιστρέφουμε σπίτι μα και είναι η ώρα να συναντήσουμε του δικού μα και να εκτονώσουμε την ένταση τη ημέρα τρώγοντας το βραδινό μας. Είναι απόλυτα κατανοητό ότι είναι αρκετά δύσκολο να καταφέρουμε να συντονιστούμε όλοι και να τρώμε νωρίτερα. Όσοι παρόλα αυτά έχουν τη δυνατότητα να φάνε το τελευταίο γεύμα όσο νωρίτερα γίνεται, ιδανικά πριν τις 6 το απόγευμα, έχουν ένα σημαντικό αβαντάζ σε σχέση με την πιθανότητα να εμφανίσουν κατάθλιψη και άγχος. Ευχαριστώ πολύ.